Σώμα του Χριστού της αγωνιζομένης εις της αδαμαντίνους επάλξης της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Δόξα και τιμή παντί το εργαζομένο το αγαθό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πολύ περισσότερη η δόξα και η τιμή όταν αγωνιζόμαστε για τα όσια και τα ιερά, για την Ορθοδοξία μας, η οποία όπως βλέπετε βανάυσως καταπατείται από τους πράκτορας του σιωνισμού. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός σε κάποια στιγμή και να εξεγερθεί σύσσωμος, διότι πρέπει να κατανοήσει ότι η ελευθερία και η υπόσταση η εθνική οφείλεται πρώτα εις την ευλογία του Θεού και μετά ταύτα εις τις πολιτικές μας δυνάμεις, εις την ανθρώπινη παρουσία. Εάν χάσουμε την ευλογία του Θεού, εάν το πρόσωπό του αποστραφεί από την Ελλάδα, διότι τον πληγώνουμε καθημερινώς. Και είδατε τα πρόσφατα που έγιναν με τον εσχρόν εκείνον πίνακα. Εμείς το είχαμε τονίσει αυτό από την εποχή του βλασφήμου βιβλίου του Ανδρουλάκη. Και είχαμε πει στους κυρίους δικαστάς, εάν βάλετε την τέχνη υπεράνω της ευσεβίας, εάν βάλετε την ανθρώπινη σκέψη και νοοτροπία υπεράνω του Θεού, τότε θα βγουν πολλοί βλάσφημοι, πολλοί ασεβείς και θα χάσετε τα παιδιά σας. Και νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι, ακόμα και εκείνοι εάν βλέπανε τον πίνακα αυτόν, οι ίδιοι μου αμεθαγοί θα τον κατεβάζανε και θα τον βγάζανε μέσα από την έκθεση εκείνη. Και όμως είπε κάποιος υπουργός, θίγουμε λέει το αίσθημα της τέχνης εν όψη της πολιτιστικής Ολυμπιάδος. Δηλαδή να μην θυγεί η τέχνη, να μην φυγούν οι σιωνιστές και οι ύπουλοι εχθροί της Ορθοδοξίας, οι βλάσφημοι και ασεβείς, να θυγεί ο Σταυρός, να θυγεί η Ορθοδοξία, να θυγεί το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό, ευλογημένοι αδελφοί, δεν υπάρχει δυνατότερο και πιο ευπρόσδεκτο σήμερα ενώπιον του Αγίου Θεού παρά ο αγώνας εναντίον της ασεβίας. Και αυτός ο αγώνας πρέπει να δίδεται με παρουσία, με ιδρώτα, με κόπο, όπως σήμερα ξεκίνησαν τα πούλμαν από όλη την Ελλάδα με αυτόν τον καιρό, για να έρθουν εδώ οι ψυχές, οι αγωνιστικές ψυχές, αυτές που αγαπάνε τον Χριστό. Αυτός είναι ο αγώνας και απευθυνόμεθα σε εκείνους κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι λένε ότι κάναμε το καθήκον μας εφόσον πήγαμε στην Εκκλησία. Όχι, αδέρφια μου, ο Χριστός μας καλεί σε αγώνες. Δεν είναι η εποχή να καθεύδομαι εις τον κήπο τη Γεστημανή. Είναι εποχή που σταυρώνεται το σώμα του Χριστού. Η Αγία μας Ορθοδοξία κινδυνεύει, προπυλακίζεται, υβρίζεται. Πρέπει να είμαστε κοντά εις τον Σταυρό για να πάρουμε την ευλογία παρά του Κυρίου και να ακούσουμε εκείνο που είπε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό προς τον Ιωάννη, ιδού η μύτη σου, και προς την Παναγία, ιδού Υιός σου. Και ποια είναι η μητέρα μας? Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μάνα μας.
που μας γαλουχεί με το γάλα της Ορθοδοξίας και μας τρέφει προς σωτηρία. Εάν λοιπόν δεν βγούμε να την υπερασπίσουμε, είμαστε χριστιανοί χλιαροί. Δεν έπρεπε σήμερα να υπάρχει μόνο αυτό το λίμα των ζεστών Ορθοδόξων χριστιανών. Έπρεπε να έχουν κλείσει οι δρόμοι, οι πάντες. Αλλά βλέπουμε ακριβώς, αδελφοί, τον μεγάλο πόλεμο του Σατανά. Επιτέλους εμείς οι πιστοί, εμείς που λεγόμαστε Ορθόδοξοι, εμείς που γνωρίζουμε τα του Θεού και της πίστεως, πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε τα χρόνια της Αποκαλύψεως. Ας το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Ας φύγουμε από την αδράνεια. Ας φύγουμε από τη φιλιαρότητα. Ας διαβάσουμε, ανοίξουμε το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για να καταλάβουμε ότι σήμερα μας πολεμούν δύο θηρία. Το ένα θηρίο εκ της θαλάσσης είναι ο Ισλαμισμός, ο Οθωμανισμός, που είναι θάλασσα πραγματική, διότι δεν πιστεύει εις τον Χριστό. Και το άλλο θηρίο είναι το εξερχόμενο εκ της γης, που μοιάζει με το Χριστό, που έχει δύο κέρατα και σαν αρνείο, αλλά μιλάει σαν δράκον. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Δύση η αιρετική, είναι η ευρωπαϊκή αυτή η σημερινή κατάσταση, που έφτασε να βγάλει ακόμα και τη λέξη χριστιανισμός από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που έφτασε να πάρει απόφαση να καταργήσει το άβατο του Αγίου Όρου. Και σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε αυτά τα δύο θηρία και δυστυχώς υπνώτομε. Δεν φοβούμεθα. Πλησιάζουν τα γεγονότα. Έρχονται τα μικροτσί στις ταυτότητες, στις οδήποτε κάρτες, στα διαβατήρια, στα διόδια. Και όμως εμείς καθεύουμε αυτή τη στιγμή. Και τέλος έρχονται μέσα στην ωραία μας Ελλάδα, στο ωραιότερο μέρος που υπάρχει και το πιο δημόσιο στο ελληνικό αεροδρόμιο, διεθνές αεροδρόμιο, να υψώσουν το τέμενος, το Οθωμανικό, 55 σκελών μέτρα. Είναι έσχος! Τα κόκαλα των ηρώων του 21 θα τρίζουν. Εμείς απελευθερωθήκαμε και εκείνοι εσήκωσαν το λάβαρο της Επαναστάσεως με την εικόνα της κοιμήσεως της Παναγίας μας και είπανε «Νιν υπερπάντων ο αγών» και έχουμε νεομάρτυρες. Πού λοιπόν σήμερα η τιμή της Ελλάδος? Πού η δόξα της Ελλάδος όταν μας ατιμάζουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα, όταν όλες τις εκκλησίες στα κατεχόμενα τις έχουν κάνει αχούρια, όταν η Αγία Σοφιά είναι αχούρη και όταν οι θησαυροί των 1.100 ετών του ελληνικού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας θάβονται και σαπίζουν στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς. Εμείς, αντί να ανεγείρουμε το ναό του Σωτήρος, το τάγμα, την υπόσχεσή μας για την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό, θα ανεγείρουμε το έσχος αυτό, το βδέλημα της ερημόσεως. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Επουδενή, θα αγωνιστούμε και ας τολμήσουν εκεί να βάλουν τα θεμέλια ή να αρχίσουν τις εργασίες. Δεν θα μείνει θεμέλιο, δεν θα χτιστεί ναός. Με τη βοήθεια και τη χάρη του Παντοδυνάμου Θεού δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα το βδέλυγμα της ερημόσεως του Αντιχρίστου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αγωνιστούμε,
μέχρι αίματος, μέχρι θυσίας. Και δεν έχει σημασία το πόσες εκατοντάδες και χιλιάδες είμαστε. Έχει σημασία ο παλμός. Έχει σημασία η ζωντάνια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να πορευτούμε προς την Βουλή των Ελλήνων. Διότι Βουλή των Ελλήνων σημαίνει σκέψεις των Ελλήνων. Και έρχονται οι εκλογές και ζητάνε από τον ελληνικό λαό την ψήφο. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ότι μεγαλύτερη αμαρτία από το να ψηφίσουν τους ασεβεστάτους αυτούς κυβερνώντας δεν υπάρχει. Έπρεπε δηλαδή να βγει ένα παλικάρι, ένας Γιώργος Καρατζαφέρης, για να προφυλακίσει, για να ξετινάξει εκείνον τον σιωνιστικό δάχτυλο, διότι δάχτυλος εβραϊκός ήταν αυτός, και να ελεγχθούν οι κυβερνώντες. Και είπε ένας υπουργός, φύγεται η εκπολιτιστική Ολυμπιάδα. Τι λέτε αδέρφια μου, θα αφήσουμε εμείς σαν γνήσιοι απόγονοι του Παπαφλέσσα και των ηρώων του 21 να περάσουν όλες αυτές οι βλασφημίες? Δεν θα προσκυνήσουμε τον Βελία, δεν θα προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Μαύρο σε όλους τους μαύρους πολιτικούς, μαύρο στους ασεβείς, τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να επισύρουν την οργή του Θεού επάνω στην ευλογημένη Ελλάδα. Και τους τονίζουμε από το βήμα αυτό. Και τελειώνω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι προφητείες θα εκπληρωθούν των προφητών. Η Αγία Σοφιά, όσο και να είναι ασεβείς και άπιστοι να μην το πιστεύουν, το πιστεύουμε εμείς ότι θα γίνει ελληνική. Αμήν. Και θα υψωθεί ο Σταυρός. Διότι το ίδιο το Ευαγγέλιο το λέει, ουδείς ανάπτει λίχνον και θέτει αυτόν υπό τον μόδιον, αλλά επί το όρος είναι να τον βλέπει όλος ο κόσμος. Και τον λίχνον της Κωνσταντινούπολης τον άναψε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός έδωσε το σταυρό στον Άγιο Κωνσταντίνο και σήμερα μπορεί να δώσει σημεία και τέρατα. Ναι, τα πάντα θα ανατραπούνε. Και σήμερα του προφήτου Αβακού λέει το συναξάριο, και τελειώνω, όταν δείτε στο ναό φως, πλησιάζει η δόξα του Χριστού. Είναι το φως της Αναστάσεως. Ξέρετε πόσο κοντά είμαστε στα γεγονότα. Πλησιάζουμε. Έτοιμοι λοιπόν να μην υποψυχήσουμε, να μην γονατίσουμε στον εχθρό, να μην προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Έτοιμοι στις επάρξεις, ευλογημένοι χριστιανοί, κλήρος και λαός. Και η τιμή και η δόξα είναι μεγάλη στον ουρανό. Και μην ξεχνάτε ότι περικείμενο νέφος μαρτύρων υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μαρτυρία μας, και το χέρι του Θεού, η δεξιά του υψίστου, είναι εκείνη που θα συντρίψει τα σατανικά τους έργα άπαντα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλούς αγώνες. Αμήν. Και τώρα στο μικρόφωνο ο αγωνιστής και πρόεδρος του Συλλόγου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος της Παιανίας, που έχει γίνει ειδικά για αυτό το σκοπό της μη ανεγέρσης στους σπιτωμένους, ο κύριος Παπαγεωργίου, υποδεχτείτε. Σεβασμιότατοι και δεσιμότατοι πατέρες, και όλοι μαζί αδελφοί εν Χριστώ, του ομέμου, του ομογλώσσου και του ομοχρίστου, χάρη τη Θεία είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ κλήρος και λαός, αδιάσυστα συνδεδεμένοι υπό τις ευλογίες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και πάντων των Αγίων.